Και εγώ, όταν δηλώνω αισιόδοξο, δεν σημαίνει ότι υπονοώ ότι θα πάμε πίσω από τις κόκκινες γραμμές, επειδή το βάλατε σε αντιδιαστολή. Επομένως, η αισιοδοξία υπάρχει, γιατί έχει γίνει πραγματική πρόοδος σε επίπεδο συζητήσεων, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Όμως, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, παραμένουν τα ζητήματα αυτά, τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελούν πλαίσιο, ή τουλάχιστον βάζουμε εμείς ως πλαίσιο, για να είναι μια συμφωνία αμοιβαία επωφελής. Εμείς τις κόκκινες γραμμές, να το διευκρινίσουμε, δεν τις βάζουμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, επειδή έχουμε κάποιο φετίχ με τις κόκκινες αυτές γραμμές. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα συστατικά μια συμφωνία, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος στο πρόγραμμα, στα προγράμματα τα οποία είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και με ρωτήσατε και για το αν θα πληρωθεί τον Ιούνιο η δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απάντηση είναι αυτή που σας λέω κάθε φορά, ότι η ελληνική κυβέρνηση, ευθύνη της είναι να είναι συνεπής στις χρηματοδοτικές της υποχρεώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να επιδειχθεί μια συνέπεια και από την πλευρά των πιστωτών και να καταλήξουμε σύντομα σε μια συμφωνία που να απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και για το αύριο αλλά και για το χρηματοδοτικό. Πρέπει να επιδειχθεί μια συνέπεια και από την πλευρά των πιστωτών και να καταλήξουμε σύντομα σε μια συμφωνία που να απαντάει σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα και για το αύριο αλλά και για το χρηματοδοτικό. Δεν θα υπογράψει μνημόνιο. Σε περίπτωση που θα τεθεί κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση ότι θα τεθεί. Δημοσιεύματα τα έχω διαβάσει, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι απτό στα χέρια μας. Νομίζω ότι είτε εμείς θέταμε ένα τέτοιο ζήτημα προς την πλευρά των πιστωτών, είτε οι πιστωτές προς εμάς με τη μορφή του τελεσυγράφου στην ουσία, αυτό είναι το take it or leave it. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε στην επίτευξη μιας αμοιβαία υποφελούς λύσης. Γιατί τραυματίζει πρώτα απ' όλα και τον ίδιο το διάλογο, ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Επομένως, καλό είναι να μην μπαίνουν τελεσίγραφα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει και θα πριτανεύσουν οι φωνές οι οποίες συντείνουν σε μια αμοιβαία υποφελή λύση. Και τα τέσσερα αυτά προαπαιτούμενα, το καθένα έχει τη δική του βαρύτητα και απαντάει σε διαφορετικά ζητήματα. Θα μπορούσα να σας πω, για παράδειγμα, αν δεν έμπαινε το ζήτημα το χρηματοδοτικό και έμπαιναν τα άλλα τρία, σας λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, μέχρι πού θα μπορούσε να προχωρήσει αυτή η συμφωνία, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν οι σκόπελοι μπροστά του καλοκαιριού των μεγάλων λήξεων ομολόγων, γνωρίζοντας και ότι το 2015 είναι ένα από τα πιο δύσκολα έτη σε όλο το μήκος των λήξεων ομολόγων μέχρι το 2030, είναι το πιο δύσκολο έτος. Πώς θα μπορούσε να δοθεί μια βιώσιμη λύση αν δεν εμπεριείχε αυτό? Ή αντίστοιχα θα μπορούσα να σας πω, εάν δεν υπήρχε μια πρόταση για την πραγματική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε δει και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι ένας βασικός λόγος που το χρέος δεν έχει γίνει βιώσιμο μέχρι σήμερα, παρά το PSI, τα κουρέματα, τους διάφορους τρόπους και προσπάθειες αναδιάρθρωσης του χρέους, είναι ότι ο παρονομαστής του κλάσματος χρέος προς ΑΕΠ μειωνόταν διαρκώς. Επομένως, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Η πρόταση που κάνουμε για αυτά τα τέσσερα δίνει ένα συνεκτικό πλαίσιο, όχι για το καλό μόνο της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, αλλά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κρίσης της Ελλάδας και της κρίσης της Ευρωζώνης. Όποιος και αν είναι ο τρόπος, σημασία έχει ότι δεν θα ισχύσει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, τους συνταξιούχους. Δεν τους απασχολεί η νομική μέθοδος η οποία θα ακολουθηθεί. Αν θα είναι δηλαδή μέσω της επαόριστον αναστολής, όπως είπε ο κύριος Ρωμανιάς, ή αν θα είναι μέσα από την ομοθετική κατάργησή της, τον κόσμο τον νοιάζει να μην μειωθούν οι επικουρικές του συντάξεις. Και η κυβέρνηση έχει δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια και σε όλα τα επίπεδα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μείωση των επικουρικών συντάξεων. Η διαπραγμάτευση στο επίπεδο του Brussels Group συνεχίζεται σε επίπεδο τηλεφωνικής επικοινωνίας και teleconference. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή αυτή η συζήτηση και αυτή η διαβούλευση. Παράλληλα γίνονται και μελέτες σε διάφορα επίπεδα μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συζήτησης στο Brussels Group από την και από την ελληνική πλευρά, αλλά ενδεχομένως και από την πλευρά των θεσμών. Υπάρχει επομένως επικοινωνία και σε επόμενες μέρες, δεν θέλω να σας πω συγκεκριμένη μέρα
και γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω πλήρη εικόνα, αλλά και δεν θέλω να κάνω και εκτιμήσεις. Αλλά μέχρι τη Ρήγα τουλάχιστον πιστεύω ότι θα υπάρχει και μία ή δύο διαζώσεις, συναντήσεις στο επίπεδο των Βρυξελών.